Συνέβη και αυτό σε εκκλησία της Πάτρας ανήμερα του εορτασμού της Θεοτόκου. Δεν έδωσαν αντίδωρο και ουσιαστικά πέταξαν έξω από εκκλησία έγκυο γυναίκα επειδή φορούσε παντελόνι. Φαίνεται πως η αγάπη της Παναγίας προς όλα τα τέκνα της και το μήνυμα εκείνης της ημέρας δεν ήσαν αρκετά προκειμένου να γαλινέψουν κάποιοι εκ των ιερέων σε σχέση με το αυστηρό τυπικό της θρησκευτικής λατρείας. Σε κεντρικό ναό της Πάτρας, ανήμερο του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως καταγγέλει συμπολίτης, ο ίδιος και η σύζυγός του, η οποία διανύει αυτή την περίοδο τον 7ο μήνα της κοίησής της, προσήλθαν για να προσκυνήσουν. Η σύζυγός μου ήταν ευπρεπώς ενδεδειμένη, ωστόσο όσον αφορά η φούστα, αλλά παντελώνει μακρύ λόγω εγκυμοσύνης, λέει. Αφού τελείωσε το μυστήριο, προσήλθαμε ώστε να λάβουμε το αντίδωρο, περιμέναμε με υπομονή. Όταν όμως έφτασε η σειρά της, ο ιερέας την κοίταξε καλά-καλά και της είπε: «Δεν δίνουμε ευλογία σε γυναίκες που φορούν παντελόνι, υπάρχει και ταμπέλα έξω». «Μα πάτερ, είναι έγκυος», σχολίασε ο σύζυγος. Για να λάβει την απάντηση, δεν έχει καμία απολύτως σημασία.